Πολλές είναι οι νεότεροι. Η ερώτηση αφορά στους παλιούς που ήταν στο Voice. Στο ακατανόμαστο. Το είδατε. Το είδαμε, το είδαμε. Και... Το είδες εσύ. Εγώ, εγώ δεν έχω προλάβει να δω τίποτε, γιατί είμαι διαρκώς στις πρόβες του Μαμά Μία, κάθε βράδυ. Έχω δει αποσπασματικά κάποια πράγματα. Θέλω να πω, δεν έχω κάτσει δηλαδή, να δω τη ροή του παιχνιδιού. Έχω δει κάποια αποσπάσματα, γιατί και φίλοι μας είναι εκεί που συμμετέχουν, είναι άνθρωποι που αγαπάμε. Και η Έλληνα και ο Γιώργος Παπουτζίδης και τέλος πάντων. Αυτό. Ναι. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε αυτό, ήθελα να ρωτήσω. Παιδιά, αυτό είναι ένα παιχνίδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ όλοι μας, ειδικά εγώ και ο Αντώνης, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο, νομίζω ότι εξακολουθεί και είναι ένα παιχνίδι που διασκεδάζει τον κόσμο, το σπίτι ακούγονται ωραίες φωνές, φαντάζομαι, και σας είπα, είδα λίγα αποσπάσματα, γιατί δεν μπόρεσα περισσότερο από τις πρόβες. Ποια είναι η ερώτηση, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Σε σχέση με το δικό σας, δηλαδή. Αυτό ήταν crash test. Είναι ένα διαφορετικό φόρμα αυτό. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα βήμα πιο πέρα. Μπορεί να έχει φαν όλο αυτό που συμβαίνει με τις καρέκλες του Voice πραγματικά και το ότι κάποιοι βλέπετε από το σπίτι και κάποιοι δεν βλέπουμε. Αλλά το Rising βάζει περισσότερο στο παιχνίδι μέσα τον κόσμο. Κάτι που δεν υπήρχε. Γίνεται πιο ενεργός ο κόσμος. Δηλαδή η παρέα δεν σταματάει εδώ. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα και μαζί αποφασίζουμε για το τι μέλη γενέστε. Και αυτό έχει, έχει κάτι το ιδιαίτερο, το εξαιρετικό. Φαντάζομαι ότι θέλουμε και εμείς να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Έτσι το φανταζόμαστε. Όπως και όταν ξεκινήσαμε το Voice δεν ξέραμε που μπορεί όλα, πώς, τι πρόκειται να προκύψει, τι πρόκειται να συμβεί. Και αυτή τη στιγμή φανταζόμαστε όλο αυτό το πράγμα ότι είναι πιο, πιο. Ας έχω δεν είναι και αντένα. Οπότε... Μην γίνεσαι απαντής. Να απαντήσω εγώ λίγο τεχνοκρατικά στο ερώτημα. Καταρχήν δεν υπάρχει τίποτα το κατονόμαστο, το Voice. Είναι το παίζαμε δύο χρονιές. Ο Αντώνης και το χιούμορ. Ο καλλιτέχνης το είπε. Το κατονόμαστο λες. Είναι δυνατό λες το Voice ακατονόμαστο. Μα είναι ακατονόμαστο, κατάλαβα.